Προθεσμία μίας ακόμη μέρας έχουν στη διάθεσή τους χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στα Χανιά που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση ακίνητης περιουσίας στο κτηματολόγιο. Η τελευταία παράταση από τον αρμόδιο υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, Θόδωρο Λιβάνιο, λήγει αύριο 18 Οκτωβρίου, με την Αντιπεριφέρεια, τον Δικηγορικό Σύλλογο και το ΤΕ Δυτικής Κρήτης να ζητούν στο και τώρα νέα παράταση με βάση τα χαμηλά ποσοστά των κατατεθειμένων δηλώσεων. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αδυναμία να ανταπεξέλθει ο ιδιοκτήτης, ο πολίτης, το οποίο οφείλεται ξεκάθαρα στο ότι ούτε το δυναμικό των τεχνικών του νομού, και θα μας τα πει και ο κύριος πρόεδρος του ΤΕ, ούτε οι υπόλοιποι επαγγελματίες, δικηγόροι κλπ. Οι σύνθετες υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται και δίνουν χαρτιά βεβαιώσει ή οτιδήποτε άλλο στους πολίτες, μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έχουμε μία λήξη κτηματολογίου η οποία λόγω συνθήκων κράτησε στα Χανιά το λιγότερο διάστημα από όλους τους νομούς της Ελλάδος. Κάτι το οποίο σε μία περιοχή με τόσο υψηλές αξίες θεωρώ ότι θα έπρεπε να διορθωθεί απ' εξ αρχής. Όσοι από τους ιδιοκτήτες καταφέρουν να κλείσουν ηλεκτρονικά ραντεβού μέχρι αύριο για να υποβάλουν τη σχετική δήλωση, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμοι. Το παράδοξο, ωστόσο, είναι πως οι διαθέσιμες ημερομηνίες για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έχουν εξαντληθεί, ενώ για τον τελευταίο μήνα του χρόνου είναι θέμα τύχης να βρεθούν. Είναι επιτακτική η ανάγκη να έχουμε παράταση, διότι τι συμβαίνει σήμερα πριν από 2 λεπτά. Πριν από 2 λεπτά, όπου μπήκα για να δηλώσω ακίνητο στην τοπική κοινότητα της Αγιάς Μαρίνας, μου έδωσε 2 ημέρες μόνο για τον Δεκέμβριο του 2022. Για τον Νοέμβριο δεν υπήρχε μία μέρα. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας, στα Χανιά οι συνθήκες ήταν αποτρεπτικές για να τρέξει το κτηματολόγιο. Είχαμε τους δασικούς χάρτες, είχαμε τον κορονοϊό, εν μέσω κορονοϊού να τρέχουν οι προθεσμίες, είχαμε υποθηκοφυλάκια κλειστά, συμβολογράφους σε κινητοποιήσεις. Στα τεχνικά εμπόδια έρχεται να προσθεθεί η οικονομική αδυναμία χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων να σηκώσουν το βάρος του κόστους της διαδικασίας. Έτσι αιτιολογείται το ποσοστό των κατατεθειμένων δηλώσεων στα Χανιά που ανέρχεται μόλις σε 23%. Το 23 και 30 να γίνει, εγώ λέω ότι μπορεί να γίνει και 35%. Πάλι είμαστε αρκετά χαμηλά. Αυτή είναι μια παθογένεια η οποία δεν αφορά μονάχα τα Χανιά. Είναι μια παθογένεια που αφορά το κεντρικό κράτος. Το κτηματολόγιο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, το δασολόγιο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Η τελευταία παράταση για υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας αφορά στους Δήμους Χανίων, Αποκορώνου, Φακίων, Καντάνου Σελήνου, Πλατανιά και Κισάμου.